Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και με αυτό το βίντεο που θα κάνουμε σήμερα, καθότι θα ανοίξω αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που έχει έρθει, πέραν από τον Greek Zer της καρδιάς σας, θα είμαι και ένα φάσιο Aiko. Θα ανοίξουμε ένα ζευγάρι παπούτσια της Reebok, είναι τα Legacy 83, σε χρώμα λευκό, πρωινή ομίχλη και ψηφιακή λάμψη, σε απλά ταπεινά ελληνικά white, morning fog και digital glow, γιατί έτσι το λέμε στο χωριό μου. Κοινώ σε ένα απλό ταπεινό λευκό, απλά με κάποιες αποχρώσεις ακόμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Από τις φωτογραφίες που το έχω δει, φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Είναι γυναικεία, τα έχει αγοράσει μια φίλη μου και απλά μου τα έδωσε για να τα κάνουμε unboxing. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και με αυτό το απλό και ταπεινό λευκό μπλουζάκι. Και εγώ, όντας ηλιοκαμένος από τις βόλτες με το ποδήλατο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω στο unboxing για να μην καθυστερούμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το κουτί το οποίο θα ανοίξουμε όπως σας έχω ήδη δείξει. Εδώ πέρα έχει αυτά τα πλαστικά τα οποία είναι γεμάτα με αέρα για να μην χτυπάει η συσκευασία κατά τη μεταφορά της. Το ανοίγουμε. Από εδώ η Άσος, αν θυμάμαι καλά, έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο που τα ανοίγει. Μπράβο. Γιατί στέλνει τις σακούλες της ήδη κομμένες, οπότε εσύ απλά το τραβάς. Η συσκευασία είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπουμε. Σε μπλε και κόκκινο, τίποτα περισσότερο. Και τα παπούτσια από μέσα είναι εδώ. Είναι αυτά που θα δούμε εδώ πέρα, κλειμμένα σε χαρτάκι. Εκ πρώτης όψεως, για να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα βγάζουμε και είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Δείτε και από κάτω, αυτό εδώ το οποίο είναι νομίζω το πιο ωραίο από όλα. Από κάτω στο πάτημα έχει μικρά πολύγωνα, μέσα στα από τώρα εξάγωνα, τετράγωνα ή ό,τι. Είναι μικρά πολύγωνα τα οποία έχουν καλύτερη αίσθηση στο πάτημα και βοηθάνε στο να απορροφούνται και οι κρεμασμοί ή οτιδήποτε πέραν από τη σόλα η οποία έχει επάνω ό,τι έχει, γιατί ούτως ή άλλως είναι Reebok. Αυτό εδώ είναι το λευκό το χρώμα που σας είπα, το οποίο έχει και κάποια σπασμένα άσπρα στοιχεία. Είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, τα οποία φαίνονται σαν να είναι λίγο πλαστικοποιημένα, η αλήθεια είναι, εδώ πέρα αυτό το κομμάτι. Η σόλα τους είναι αυτή εδώ. Εδώ πέρα που την πατάμε το χέρι, αυτή τη στιγμή πατιέται, άρα σίγουρα έχει απορρόφηση. Έχει τα κορδόνια αυτά που τα δένουμε κανονικά, γιατί έτσι όπως τα έβλεπα, για να σας πω την αλήθεια, από το ίντερνετ φαινόταν σαν να μην έδαιναν, αλλά σαν απλά να ήταν τύπου κάλτσα και να έχει από πάνω το κορδόνι. Όχι, δένουν κανονικά. Αυτά εδώ πέρα τα πορτοκαλί στοιχεία και στη γλώσσα επάνω γράφει το Reebok. Και από το πλάι είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από πίσω εδώ γράφει επίσης το Reebok. Και σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, επάνω εδώ, έχει μαξιλαράκι. Έχει μαξιλαράκι γιατί πολύ κόσμο τον χτυπάνε τα παπούτσια, άρα το έχουν βάλει πολύ σωστά για να μπορεί αυτό να απορροφάει. Στα χαρακτηριστικά του παπουτσιού λέει ότι είναι συνθετικό δέρμα, πλαστικό και πλαστικό στη σόλα και τα σκοινιά που χρησιμοποιούν για το δέσιμο εδώ πέρα επάνω, τίποτα άλλο, δεν έχει άλλα στοιχεία ή άλλα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ή να εκμεταλλευτούμε ή να σας αναφέρω. Εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, από ό,τι βλέπω, αν αφαιρέσετε τις γραβούλες αυτές εδώ πέρα που φαίνεται να είναι επάνω το σήμα της Reebok, το υπόλοιπο το κομμάτι είναι, η φάσμα είναι τύπου mesh, για να μπορεί να παίρνει το πόδι μας αέρα. Και αν βγάλω και το χαρτάκι, ναι, είναι mesh σε όλο. Απλά εδώ πέρα από πάνω έχει και ένα τύπου πλαστικοποίηση, αυτό φαντάζομαι ότι θα βοηθάει ως προς το κομμάτι του να είναι λίγο πιο αδιάβροχο ή να κάνει αυτό το στοιχείο. Αυτό ανεβαίνει μέχρι μπροστά από πάνω, είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορέσει να μας κρατάει όταν θα κουμπάμε τα παπούτσια μας έτσι, να μην χαλάσει ή οτιδήποτε. Και εδώ από κάτω αυτά έχουν και τις μητούλες, αν μπορείτε να το δείτε.
Αυτό εδώ έχει και τις μετούλες. Γενικότερα η αίσθησή τους, το χρώμα τους, το σχέδιό τους και τα όλα τους είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ και τα βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα θα τα συνέστηνα, για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα από την αίσθηση την οποία θα δίνουν, γιατί όπως σας είπα είναι γυναικεία, άρα θα ρωτήσω τη φίλη μου που θα τα φορέσει πώς θα της φανεί και τι εικόνα θα έχει και τι αίσθηση θα της βγάζει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και αυτή. Γενικότερα έκανε λίγο αμάν για να τα αγοράσει, εισαγωγικά το αμάν, γιατί τα αγόρασε, τα έστειλε πίσω, κάτι έγινε τώρα, δεν το θυμάμαι. Είναι σε προσφορά αυτή την περίοδο που θα ανεβεί και το βίντεο, γιατί έχει εκπτώσεις η Reebok, οπότε μπορείτε να τα βρείτε γύρω στα 50 με 60 ευρώ, αναλόγως από πού θα τα αγοράσετε. Και η ίδια η Reebok μέσα από τη σελίδα της τα πουλάει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 55. Νουμεράκι 35,5 νομίζω μέχρι 42. Και αν το αγοράσετε μέσα από τη σελίδα της Reebok, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε και personalization, ουσιαστικά σας δίνει τη δυνατότητα εδώ στο πλάι και στα δύο τα παπούτσια να γράψετε από ένα μικρό μήνυμα. Όταν λέμε ένα μικρό μήνυμα μιλάμε για τύπου 10 γράμματα. Οπότε μην φανταστείτε ότι θα γράψετε την ιστορία της ζωής σας, αλλά υπάρχει και αυτή η επιλογή. Σαφώς βέβαια όπως όλες οι εταιρείες, όταν κάνουμε προσωποποιημένες παραγγελίες αυτές δεν επιστρέφονται. Δηλαδή, once you did it, you bought it. Όταν θα το κάνετε, το αγοράζετε. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από τα Reebok το Legacy 83 μοντέλο. Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, θα ρωτήσω και από τη φίλη μου για να μπορέσω να σας απαντήσω σχετικά με το συγκεκριμένο. Είμαι ο Γκρίζια της καρδιάς σας, ήταν ένα βίντεο Fashion Icon. Μην ξεχάσετε και μην παραλείψετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Γεια σας!